σχεδόν καθημερινά, ή θα ξυπνήσει πρώτος ο Στέλιος ή εγώ. Οπότε δίνουμε ένα στον άλλο λίγα λεπτά να ηρεμήσει μόνος και μετά συζητάμε γενικά οτιδήποτε, για οικογένεια, για φίλους. Και με αυτό νομίζω έχω έρθει και λίγο πιο κοντά με το Στέλιο. Όπως ξυπνήσεις εσύ μετά. Μ' ακούσατε, κάποιοι δεν με έχετε ακούσει. Ώρα να ξυπνήσετε. Έτσι ξυπνάς και τα παιδάκια. Αν την πάμε σχολείο όλοι. Όχι, ο Μανώλης ξυπνάει πρώτος. Τι ώρα περίπου? 7:30. Του αρέσει το πρωινό ξύπνημα ή όχι? Κοιμάται λίγο. Τον ξυπνάω. Κοιμάται έτσι όρθιος λίγο, μέχρι να ανάψω την τηλεόραση, να του ετοιμάσω πρωινό. Είναι τα κλάρι λίγο. Είναι έτσι, είναι έτσι. Μόλις ακούσει μη κοιμάω, μου λέει δεν κοιμάμαι μπαμπά. Μάνα μου, θέλω μου. Ωραίο φίλε, μια χαρά. Η Μαλένα, 11 η ώρα. Βαρετή είναι αυτή. Πολλές φορές ο Στέλιος μου συζητά για τα παιδάκια του, ιδίως το Μανολάκι. Και όταν μου συζητά για την οικογένειά του, είναι λες και κάπου ξεχνιέται. Το βλέπω ότι το βλέμμα του χάνεται. Οπότε πιστεύω του στήχησε και του Στέλιου η επικοινωνία. Σίγουρα και εμένα, σε όλα τα παιδιά. Απλά πιστεύω σε μένα και στο Στέλιο λίγο περισσότερο. Έβρεχε, πάλι. Όλο το βράδυ το άκουγα εσύ.